φίλοι. Όταν λέω ότι πρέπει οι 6 καμήλες, τα 6 κανάλια στην καινούργια έρημο να είναι να λειτουργούν έξυπνα επιχειρηματικά, θα φέρω το χαρακτηριστικό παράδειγμα του Τούρκου με το Survivor, που πέρσι, ακούστε το και δεν θέλω εδώ να με διακόψετε για μισό δευτερόλεπτο, πέρσι ήρθε στην Ελλάδα, άρπαξε από την πίτα της ελληνικής τηλεόρασης πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ από την ελληνική διαφήμιση ο Τούρκος, όχι ο Sky, όχι ο φίλος μου ο Γιάννης ο Αλαφούζος, που έχω συναισθηματικό δέσιμο με τον Sky και με την οικογένεια Αλαφούζου. Ο Τούρκος άρπαξε 10 εκατομμύρια ευρώ από την ελληνική τηλεόραση και τα πήγε στην Τουρκία να τα επενδύσει. Άρα λες τα προσωπικά λοιπόν του κέρδη για να καταλάβει. Να σου πω, από τα προσωπικά του κέρδη. Από τα προσωπικά του κέρδη. Γι' αυτό λέω ότι οι 6 καινούργιες, οι 6 γκαμήλες στη νέα έρημο, έρημος είναι, θα πρέπει να έχουν επιχειρηματικό δαιμόνιο, να κάνουν έξυπνες κινήσεις και όχι να πιάνονται κότσι σε έναν τυφλό ανταγωνισμό μιας νύχτας. Πρέπει να κάνουν ισολογισμούς και πρέπει να σκέφτονται αυτό που κάνουν. Φέρανε τον Τούρκο πέρσι μέσα σε μια νύχτα που τους έπιασε η παραζάλη με τις, μην τις χαρακτηρίσω, του φίλου μου του Νίκου, μέσα σε μια νύχτα με τις άδειες, και ήρθε ο Τούρκος εδώ, άρπαξε 10 εκατομμύρια από την ελληνική τηλεόραση. Και γεια σας. Και γεια σας, και έγινε Λούις. Και θέλει φέτος να αρπάξει περισσότερα. Με άλλα λόγια, και λέει ο Δήμος, δηλαδή, αυτό που σας έλεγα προχθές, δηλαδή, ότι δεν υπάρχουν εδώ μυαλά να κάτσουν, ναι, να βρουν, δηλαδή, δύο ιδέες και να κάνουν δύο εκπομπές, δηλαδή, πρέπει να Δημητράκη, τα παίρνουν τα ξένα κόνσεπτ, ας πούμε. Δηλαδή, Δημητράκη, και τρέμει το χέρι μου. Και φέρε το σαλοσπίρ επάνω. Δηλαδή, παιδιά μου, ήρθε ο Τούρκος, ο φίλος του Ερντογάν, μας άρπαξε τα μυαλά. Γιατί μας τα έκανε πουρά. Πουρέ. Μας πήρε τα μυαλά και τα λεφτά. Μάλιστα. Πάω σε διαφημίσεις. Γι' αυτό λοιπόν λέω. Εδώ μέχρι ένα σοου ετοιμάζουμε και είναι με αγγλική υπογραφή. Και πληρώνουμε στους Άγγλους, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε, ναι, ένα σοου με 10 δικά μας νούμερα. Ναι. Πρέπει να κάνουμε σοου, ναι, στηριγμένο, λοιπόν, στους Άγγλους. Λέω λοιπόν, και παρακαλώ τη Λιγαριώτησα και να, για ένα δευτερόλεπτο να πάει το έσοδό μας λίγο πίσω. Τώρα στα κανάλια τα έξοδα θα είναι περισσότερα για τις 6 γκαμήλες. Γιατί πρέπει να περάσουν, επιβάλλεται να περάσουν σε μία αναβάθμιση της τεχνολογίας τους. Mm-hmm. High definition και όλα τα υπόλοιπα τα που δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο. Πρέπει να δώσουν λεφτά, έξοδα. Και θα έχουν λιγότερα έσοδα, γιατί μοιράζει, γιατί τη πίτα. Η πίτα έχει αυξομοιώσεις. Mm-hmm. Επομένως, είναι μονόδρομος δύο πράγματα. Η εξεύρεση δυνατοτήτων συνεργασιών, μονόδρομος, όπως μονόδρομος, αγαπητοί μου, είναι περαιτέρω μείωση των λειτουργικών εξόδων, που αναπόφευκτα στη μείωση των λειτουργικών εξόδων μπαίνει και η επαναδιαπραγμάτευση ακριβών τυχών, ακριβών μεγάλων συμβολέων. Πλέον, κάτι στους άμεσα ενδιαφερόμενους. Πλέον όσα παίρνεις, όχι μόνο πρέπει να τα φέρνεις, αλλά πρέπει να φέρνεις τουλάχιστον διπλάσια, μη πω τριπλάσια, από όσα παίρνεις. Σωστά. Αυτό απαιτεί δύσκολες αποφάσεις που έρχονται σε ρήξη με τα κατεστημένα.